Ναι. Ολοκληρώνεται ο κύκλος, Δήμητρα, σήμερα. Σήμερα, ναι, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εδώ πέρα με την ομιλία του στην Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα παρουσιάσει ένα σύνολο των συζητήσεων και των, που έχει κάνει εδώ πέρα και με πολιτικούς ηγέτες αλλά και με οικονομικούς παράγοντες, γιατί θέλει να επανασυστήσει την Ελλάδα ως μια χώρα σταθερότητα στην περιοχή και να εμπεδώσει και αυτό το μήνυμα που θέλει να στείλει παντού, ότι αλλάζει το κλίμα, η χώρα μπαίνει σε μια νέα σελίδα, γίνεται φιλοεπενδυτική, μπορούν όλοι να έρθουν και να επενδύσουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Αυτό θα είναι στην ουσία μια προσπάθεια να επανασυστήσει τη χώρα στον κόσμο. Mm-hmm. Μάλιστα. Από το βραδινό πρόγραμμα, το βραδινό το δικό σας εκεί, έτσι, διότι τα χάνουμε εμείς αυτά που γίνονται τη νύχτα τη δική μας. Τι ακριβώς έχει προκύψει που αξίζει να το αναδείξουμε και να μας πεις περισσότερο. Κοιτάξτε, χτες ήταν μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, που εκεί τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, αλλά και το Κυπριακό. Και φάνηκε μια διάθεση να επανακινήσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εχθές ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ναι, είδαμε και πλάνα. Το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ έθεσε κανονικά το θέμα του Κυπριακού, γιατί καταβάλει προσπάθεια και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να ξεκινήσει ο διάλογος ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο αυτές πλευρές ότι θέλουν να ξεκινήσει ο διάλογος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να αναλάβει την πρωτοβουλία, αλλά όχι εν κενό. Ο κύριος Μητσοτάκης του επισήμανε ότι η Ελλάδα στηρίζει τα αιτήματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα. Το χαρακτηρίζει εθνικό πρόβλημα που ταλανίζει τον ελληνισμό εδώ και 45 χρόνια. Και του τόνισε ότι και ο ίδιος και η ελληνική πλευρά, τέλος πάντων, στηρίζουν τη λύση της δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας χωρίς ξένους στρατούς και εγγυήσεις. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτό επανέλαβε, το περιεχόμενο της συζήτησης το επανέλαβε και στον Νίκο Αναστασιάδη, ενημερώνοντάς το για όλο το φάσμα των επαφών του και με τον Τούρκο Πρόεδρο και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, γιατί οι δύο πολιτικοί θέλουν να έχουν απολύτως συντονισμένα βήματα. Έχουν κάνει ήδη δύο συναντήσεις και από ό,τι φαίνεται εμπεδώνεται ένα κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης και συντονισμού. Μάλιστα, Δήμητρα, να πούμε ότι χθες ο Νίκος Αναστασιάδης είχε μια εξαιρετική παρουσία στον ΟΗΕ. Η ομιλία του ήταν συγκλονιστική. Αποδόμησε βήμα-βήμα όσα είχε ισχυριστεί προχθές ο Ερντογάν σε μια ομιλία που ήταν παθιασμένη, αλλά όχι με το μάτι να γυαλίζει. Και είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείς επιχειρήματα. Και θέλω να πω ότι πραγματικά πρώτη φορά είδα τον Αναστασιάδη, ούτε με το σχέδιο Ανάν δεν τον θυμάμαι έτσι. Πρώτη φορά τον είδα να εκφράζει με τόσο στέρεα επιχειρήματα την άποψη της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να μπορείς να βρεις ούτε ένα κόμμα να στριμώξεις ένα αντεπιχείρημα. Πραγματικά δηλαδή, θέλω να πω ότι νομίζω ότι έκανε εξαιρετική παρουσία χθες. Υπάρχει, Δήμητρα, γενικά μια αισιοδοξία στην ελληνική πλευρά. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Αναστασιάδης είναι και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι οι ίδιοι να συζητήσουν το Κυπριακό και όλα τα θέματα που απασχολούν τη σχέση τους με την Τουρκία. Αλλά έχουν και πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνοι τους αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους και τα επιχειρήματά τους. Μάλιστα. Ναι, Δήμητρα. Το ζητούμενο είναι αν καταγράφεται αισιοδοξία που έχει βάση ότι θα ανοίξει ένας επίσημος κύκλος καινούριος για το Κυπριακό, διότι το διζωνικό που είπαμε, το να μην υπάρχουν εγγυήτριες δυνάμεις, να μην υπάρχουν στρατεύματα από εγγυητές, ήταν στο τραπέζι και στο Μον Πελεράν, για παράδειγμα, δεν φτάσαμε κάπου. Να βάγισαν όλα αυτά. Αν υπάρχει αισιοδοξία πραγματική στην ελληνική πλευρά και στην κυπριακή, γιατί έχει τις επαφές εκεί και με αυτή την πλευρά, ότι όντως μπορεί λίγαν συντόμως να ανοίξει ένας επίσημος κύκλος νέας διαπραγμάτευσης. Αισιοδοξία δεν θα σου έλεγα, αλλά υπάρχει μια προσδοκία
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το Κυπριακό είναι σε ευαίσθητη φάση. Δεν είναι εύκολο τώρα να πούμε αν θα ξεκινήσει ο διάλογος. Δεν εξαρτάται κιόλας από ούτε από την Αθήνα ούτε από τη Λευκοσία. Πρέπει η Άγκυρα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με το ζήτημα και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δήμητρα, αυτό δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ.